Συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τον τελευταίο καιρό με σημαντικούς ανθρώπους του αθλητισμού της χώρας, βρισκόμαστε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο προπονητήριο της Εθνικής Ομάδας της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, η Ping Pong, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και έχουμε δίπλα μας τον Παναγιώτη Γκιόνι. Ποιος είναι ο Παναγιώτης Γκιόνις? Είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του αθλήματος. Ένας αθλητής που έχει ήδη κλείσει θέση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Είναι η τέταρτη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και για να ξεκινήσουμε, επειδή αυτό είναι που πλέον ασχολείται ο κόσμος και περιμένει, πώς πάει καταρχάς η προετοιμασία μερικούς μήνες πριν την τέταρτη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες? Είμαστε στο αρχικό στάδιο αυτή τη στιγμή. Δίνουμε πιο πολύ βάση μαζί με τον προπονητή μου, τον Κώστα Βατσακλή, στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Βέβαια, τυχαίνει αυτές τις δύο εβδομάδες να έχω κάποιες υποχρεώσεις με την ομάδα μου στη Γερμανία και με την εθνική ομάδα που θα συμμετάσχω σε ένα τουρνουά στην Κροατία. Αλλά γενικά, κατά βάση, αυτόν τον 1,5 μήνα ο τομέας της φυσικής κατάστασης θα είναι το σημαντικό κομμάτι. Μετά από εκεί και πέρα, μας έχουν καλέσει δύο κάμπ, το ένα είναι στο Ντίσελντορφ και το άλλο στην Πορτογαλία, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς τον Ιούλιο. Θα κάνουμε και φυσικά προπόνηση εδώ στο Κλιμάκιο, στην Εθνική Ομάδα, στο Στάδιο της Εφηλίας. Εκεί νομίζω είναι το τελευταίο στάδιο που θα δώσουμε πιο πολύ βάση πάνω στο τραπέζι για να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε και στο παιχνίδι. Να πω εγώ πριν συνεχίσουμε με τον Παναγιώτη ότι και αυτή τη φορά είναι ο Αντώνης Σουκαράς μαζί μας. Παναγιώτη, είναι η τέταρτη φορά. Η πρώτη συμμετοχή ήταν στην Αθήνα. Πώς ήταν? Μπορεί να ήσουν πιο νέος και πιο άπειρος και όλα αυτά, αλλά δεν πάει να είναι μια συμμετοχή μέσα στη χώρα μας. Ναι. Πώς ήταν τα τότε συναισθήματα και μόνο από τη διοργάνωση, όχι από τη θέση που κατέλαβες, ναι, γενικότερα? Σίγουρα τελείως διαφορετικά συναισθήματα. Στην Αθήνα απλά νιώθα ικανοποιημένος με τη συμμετοχή, νιώθα κάτι το ιδιαίτερο γιατί ήταν στη χώρα μας, είχαν έρθει φίλοι μου, γνωστή οικογένειά μου να με δουν από κοντά. Αλλά σίγουρα θα προτιμούσα τώρα να γινόταν στην Αθήνα. αλλά όπως είπες και εσύ, η απειρία όντως έπαιξε ρόλο. Εκεί απλά προσπάθησα να το ευχαριστηθώ, ενώ τώρα δεν μου αρκεί η συμμετοχή. Πλέον έχω στόχους. Φυσικά να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ. Μέχρι τώρα έχω καταφέρει, νομίζω 17η θέση είναι η καλύτερη θέση που έχω πάρει. Σίγουρα ο στόχος που έχω, γιατί θέλω να είμαι και να μην υπερβάλλω, είναι να καταφέρω και μέσω μιας καλής κλήρωσης να μπω στους 8. Αυτό θα είναι κάτι πολύ καλό. Εντάξει, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, η μέρα, η τύχη, η κατάσταση. Είναι όλοι οι αθλητές είναι top. Αυτό βάζουμε σαν στόχο τώρα από εκεί και πέρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και ό,τι καλύτερο ας έρθει. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το ping pong, γιατί δεν είναι από τα πλέον δημοφιλή, ας πούμε, αθλήματα? Εντελώς τυχαία. Σε ηλικία 9 ετών, δίπλα στο σπίτι μου, στο Γαλάτσι που μεγάλωσα, είχε ένα σύλλογο Κορονίδα Γαλατσίου, ο οποίος έχει σαβάσει την Άξο. Αλλά το Γαλάτσι γενικά έχει πολλούς αξιώτες και είχαν ένα σύλλογο εκεί πέρα. Αποφάσισα να πάω να δω αν μου αρέσει. Είχε ένα πολύ καλό προπονητή, Ρουμάνος, ο οποίος έχει παντρευτεί Ελληνίδα, και μαζί με το γιο του, επειδή ήμασταν στην ίδια ηλικία, τράβηξε ένας τον άλλον. Είδε και αυτός ότι είχα λίγο ταλέντο. Βασικά είναι αυτό που παθαίνεις γενικά, νομίζω, για να νιώσεις για κάτι, για ένα άθλημα. Μου έκανε κλικ από την πρώτη στιγμή, το αγάπησα, το ρωτεύτηκα, οπότε αποφάσισα να συνεχίσω. Εντάξει, δεν περίμενα φυσικά να μου βγει τόσο επαγγελματικά όπως τώρα. Και χαίρομαι βέβαια που έχει η κατάληξη είναι η δουλειά μου πλέον. Πούμε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα συμμετάσχεις μόνο στο απλό. Ναι. Φέτος δεν έχουμε κάποια άλλη πρόκριση. Σε όθησαν για να ασχοληθείς και να προχωρήσεις, να το δεις πιο επαγγελματικά. Το γεγονός ότι έχουμε και ακόμα τον Γκαλίνικο Κριάνκα, ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα παγκόσμια, ας το πούμε. Σε τράβηξε αυτό καθόλου? Σίγουρα ο Γκαλίνικος γενικά είναι όπως είναι ο Γκάλι στο μπάσκετ. Είναι αυτός ο οποίος μας έδειξε τον δρόμο σε όλα τα παιδιά. Ήταν το πρότυπό μας. Ο επαγγελματισμός του ήταν που μας έκανε και εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Και μας βοήθησε φυσικά, όπως ακόμα βοηθάει και εγώ όποτε μπορώ,
κάποια παιδιά να μπορούν να αγωνιστούν στο εξωτερικό με τις γνωριμίες του και με ό,τι άλλο μπορούσε. Αυτό όμως που με όθησε πολύ ώστε να ασχοληθώ επαγγελματικά ήταν νομίζω Ολυμπιακοί Αγώνες του 4, όπου μόλις τελείωσα τη σχολή μου, την οδοντιατρική, αποφάσισα να κάνω προπόνηση ένα-δύο χρόνια. Αυτό ήταν, που ήταν ένα κίνητρο καλό για μένα, γιατί ήθελα να κερδίσω αυτή τη θέση. Και έτσι κατάφερα να ανέβω επίπεδο, κάτι που μετά το ένα φέρνει το άλλο. Πήρα τη μεταγραφή στη Γαλλία, άρχισα να παίζω καλύτερα, αυτό σου φέρνει όρεξη, σου φέρνει αυτοπεποίθηση. Και έτσι κατέληξα να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και να είμαι από τους καλύτερους αθλητές. Λοιπόν, πριν ξεδιλήξουμε το κουβάρι το πιο αγωνιστικό, ας το πούμε έτσι, σπούδασες εδώ ιατρική, οπότε είσαι και καλός μαθητής, να υποθέσω. Λοιπόν, είναι στόχος να ασχοληθείς κάποια στιγμή επαγγελματικά με την οδοντιατρική, γιατί όπως έχεις αναφέρει σε άλλες συνεντεύξεις, τώρα ασχολείσαι πιο πολύ στους συγγενείς σου για να το εξασκείς και να μην ξεχάσεις τα... Σίγουρα είναι κάποια στιγμή, νομίζω ότι μόλις σταματήσω την καριέρα μου την επαγγελματική, γιατί σαν χόμπι μπορώ να το έχω πολλά χρόνια, νομίζω ότι μετά θα ασχοληθώ πάνω σε αυτό. Εντάξει, πλέον το έχω αφήσει και ό,τι αφήνει σε αφήνει. Αλλά είμαι τυχερός γιατί στο γιατρείο που έχω ήδη είμαι μαζί με τη θεία μου, την αδερφή του πατέρα μου, οπότε εντάξει, μπορεί να χρειαστώ 1-2 χρόνια προσαρμογής, λίγο δίπλα της να ξαναθυμηθώ κάποια πράγματα, αλλά είναι μέσα στα πλάνα μου. Ίσως να προσπαθήσω και τους επόμενους Ολυμπιακούς να προκριθώ και μετά από εκεί πέρα νομίζω εντάξει στα 40 μου θα αρχίσω να σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Τώρα, μετά από τόσες επιτυχίες που έχεις καταφέρει στο εξωτερικό, με την Ελλάδα γενικότερα, πότε ξεκίνησε να υπάρχει αναγνώριση από τον κόσμο στο πρόσωπό σου? Νομίζω ότι το 2005 στο Παγκόσμιο στη Σανγκάη ήταν το... Γιατί γενικά ήμουν στο Παγκόσμιο Ranking List από τα 19 μου, ήμουν γύρω στο 110-120 στον κόσμο, αλλά δεν μπορούσα να κάνω το κάτι παραπάνω. Μετά τους Ολυμπιακούς, στο Παγκόσμιο Σανγκάη το 2005, έκανα μια πάρα πολύ καλή πορεία. Μπήκα στο 32, κέρδισα τον Πρίμοράτς που τότε ήταν 5 ή 6 νούμερο στον κόσμο, έναν Ιάπωνα. Και από εκεί και πέρα που πήγα 60-70 στον κόσμο, άρχισα σιγά σιγά και εγώ να αποκτώ αυτοπεποίθηση και γενικά ο κόσμος να με αναγνωρίζει πιο πολύ. Οπότε νομίζω ότι από εκείνη η χρονιά μου έδωσε αρκετά μεγάλη όθηση. Ποιες είναι οι δυσκολίες που έχει το άθλημα? Είναι ένα άθλημα πάρα πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζεται πολύ καλή φυσική κατάσταση, έκρηξη, ταχύτητα, δύναμη, αντανακλαστικά. Όλα γίνονται τόσο γρήγορα, τόσο κλάσμα τα δευτερολέπτου, να το μυαλό να μπορέσει να λειτουργεί αυτόματα. Πάρα πολλές ώρες προπόνησης στο τραπέζι, γιατί χρειάζεται πολύ καλή τεχνική. Τα φάλτσα είναι πάρα πολύ... προσπαθώ να σκεφτώ έτσι τη λέξη, να τη βρω τώρα. Δεν μπορεί να το καταλάβει ένας απ' έξω αν δεν παίξει πόσο δύσκολο είναι να κοντρολάρεις ένα φάλτσο, μια μπαλιά. Κάτι που σημαίνει ότι είναι πάρα πολλές οι ώρες οι προπονήσεις που χρειάζονται και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό άθλημα γενικά, γιατί είναι κάτι που γυμνάζει όλο το σώμα, χέρια, πόδια. Είναι υγιές άθλημα, έχει τραυματισμούς αλλά δεν έχει τους τραυματισμούς που έχει το ποδόσφαιρο, γιατί δεν υπάρχει επαφή. Και πάνω απ' όλα νομίζω ότι χρειάζεται τόσο συγκέντρωση που δουλεύει και το μυαλό, είναι και άθλημα τακτικής. Δηλαδή ένας πολύ καλός αθλητής, μεγάλο ταλέντο, αν δεν έχει καλή ψυχολογία και δεν είναι καλός στον τομέα της σκέψης, μπορεί να μην φτάσει τόσο ψηλά όσο ένας άλλος ο οποίος είναι πάρα πολύ έξυπνος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Αυτό νομίζω το κάνει και λίγο ιδιαίτερο. Είσαι καλύτερος, θεωρείς, στο αμυντικό κομμάτι ή στο επιθετικό? Κατά βάση είμαι αμυντικός παίχτης. Εγώ είμαστε λίγοι στον κόσμο με αυτό το στυλ. Παίζω πιο μακριά από το τραπέζι. Αλλά εντάξει, σίγουρα είμαι πιο καλός στο αμυντικό. Αλλά χωρίς επίθεση δεν μπορείς να είσαι σε top επίπεδο και να κερδίσεις καλούς αθλητές. Μέχρι τα 21 μου έπαιζα πολύ πιο πολύ άμυνα. Μετά όμως κατάλαβα ότι για να καταφέρω να κάνω το κάτι παραπάνω, θα πρέπει να αλλάξω το στυλ μου και να βελτιώσω πάρα πολύ την επίθεσή μου και να τη βάλω πιο πολύ στο παιχνίδι μου. Αυτό έκανα. Και τώρα νομίζω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά το επιθετικό μου κομμάτι είναι τόσο καλό που με πολύ καλούς επιθετικούς παίχτες καταφέρνω και βρίσκω αρκετούς πόντους.
Το επίπεδο στην Ελλάδα του αθλήματος είναι σε καλή κατάσταση, σε καλό επίπεδο? Νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια σαν ομάδα είμαστε πάντα σε υψηλές θέσεις και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν κάνει κάποιες επιτυχίες, όπως ο Γιάννης Σγουρόπουλος πρόσφατα στο ευρωπαϊκό top 10 βγήκε τρίτος. Υπάρχουν γενικά και άλλα νέα παιδιά που συνεχίζουν. Το θέμα είναι να δουλευτούν σωστά. Όταν έρθει η ώρα της ενηλικίωσης, εκεί είναι που χάνονται πολλά παιδιά. Υπάρχει λίγο το δίλημα να σπουδάσω, να συνεχίσω, να πάω έξω, να μην πάω. Εκεί είναι που πολλά ταλέντα χάνονται. Αν δουλευτούν σωστά, νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε, πιστεύω, ανάλογες επιτυχίες. Χρήματα και αποκατάσταση μέσα από αυτό το άθλημα? Χρήματα και αποκατάσταση. Στην Ελλάδα το άθλημα είναι ερασιτεχνικό, οπότε όπως καταλαβαίνεις μπορείς να παίρνεις ένα χαρτζιλίκι αν είσαι από τους καλύτερους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετό στο εξωτερικό. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, είναι επαγγελματικό. Υπάρχουν συμβόλαια επαγγελματικά, υπάρχουν πάρα πολλοί χορηγοί πίσω από τις ομάδες. Όλα... Πώς η δική σου μεταγραφή κόστος? Εντάξει, ήταν αρκετά για τα δεδομένα της Επιτράπεζας Αντισφαίρησης. Αλλά είναι πάρα πολλοί χορηγοί από πίσω. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές που τώρα δεν μπορώ να πω πώς, αλλά οι Κινέζοι ας πούμε, ναι, ή κάποιοι Ευρωπαίοι, σπάνιοι, αγγίζουν ποσά ποδοσφαιριστών. Οι Κινέζοι ειδικά από τους πολύ top ποδοσφαιριστές της Ευρώπης. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Βέβαια είναι λίγοι έτσι, αυτοί που μπορούν να βγάζουν, όχι να βγάζουν απλά λεφτά, να έχουν άνεση για μια ζωή ας πούμε. Είναι πολύ λίγοι. Αλλά εντάξει, στο εξωτερικό είναι πραγματικά πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Δηλαδή στη Γαλλία και στη Γερμανία οι χορηγοί που έχει κάθε ομάδα πίσω είναι πάρα πολλοί. Και έχουν πάντα ένα-δύο μεγάλους χορηγούς οι οποίοι τα παρέχουν όλα. Για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος, ποιες οι διαφορές επιθετικού και αμυντικού στο πινκ-πονγκ, γιατί περισσότεροι δεν ασχολούνται, ναι, με το συγκεκριμένο άθλημα. Εντάξει, αμυντικός είναι όταν εγώ πάω μακριά από το τραπέζι και παίζω άμυνα, όπως στο τένις που λέμε slice, ας πούμε, και προσπαθώ να κάνει λάθος ο αντίπαλος. Δηλαδή, απλά επιστρέφω, παίζει επίθεση ο αντίπαλος, forehand, μπορεί να παίζει και δυνατά, και εγώ επιστρέφω τις μπάλες μέχρι να κουραστεί και να κάνει λάθος. Αλλά εκεί που βρίσκομαι στο σημείο του αμυντικού παιχνιδιού, μπορώ ξαφνικά να κάνω κι εγώ επίθεση. Εκεί τον ξαφνιάζω. Αυτό είναι το δυνατό μου σημείο εμένα. Εκεί που δεν το περιμένει ο αντίπαλος, να παίξω επιθετικά. Και αυτό είναι κάτι που τον ξαφνιάζει γιατί δεν το περιμένει. Ενώ όταν παίζουν δύο επιθετικοί, ξέρεις τι περιμένεις. Και οι δύο προσπαθούν να παίξουν επιθετικά και όποιος προλάβει να πάρει τον πότο. Οπότε ουσιαστικά αυτή είναι η διαφορά. Το αμυντικό σου χάρισμα, ποιος το αναγνώρισε για πρώτη φορά? Ένα χρόνο έπαιξα όταν ξεκίνησα επιθετικά και ο πρώτος μου προπονητής, ο Γιώργος Οκύρου, ήταν που, επειδή ήταν και αυτός αμυντικός στη Ρουμανία όταν έπαιζε μικρός, κατάλαβε μάλλον από την εμπειρία του ότι ίσως είναι πιο καλό να γίνω αμυντικός. Δηλαδή κάτι είδε που με έκανε αμυντικό και μ' άρεσε και εμένα. Θέλω να μου πεις τα τρία ονόματα στο παγκόσμιο στερέωμα του πινκ-πονγκ που τα θεωρείς ότι γενικά ιστορικά, όχι αυτή τη στιγμή, είναι ενεργεία που τους έχεις στο top 3. Σίγουρα ο μυθικός Γιάνοβε Βάλνερ, ο Σουηδός, Ολυμπιάδα, χρυσό και παγκόσμια, και νομίζω το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει περάσει ποτέ ο μεγαλύτερος αθλητής, είναι ο μοναδικός που κατάφερνε και κοντράριζε Κινέζους και τους χέρδιζε. Ο συμπαίχτης μου, ο Τίμο Μπολ, στην Πορούσια, σίγουρα ένα από τα κορυφαία ονόματα, με τρομερή πορεία όλα τα χρόνια και τρομερή διάρκεια. Και θα βάλω και έναν αμυντικό, το Γιούσε Χουκ, ο οποίος είναι αυτός που, επειδή έχουμε και ίδια ηλικία, έχει τύχει και έχουμε παίξει και δίπλο μαζί, ο οποίος ήταν αυτός από τον οποίο έπαιρνα πράγματα, μάθαινα, έβλεπα βιντεάκια, και προσπαθούσα να κλέψω εγώ κάποια πράγματα να τα κάνω. Οπότε αυτούς τους τρεις θα βάζω. Πάμε τώρα να μας πεις και λίγα πράγματα με το τι συνάντησες πηγαίνοντας στο εξωτερικό. Και σε Γερμανία και σε Γαλλία. Τώρα δεν το συζητάμε στη Γερμανία και τι επίπεδο βρίσκεσαι στην ομάδα του Düsseldorf, στην Borussia Düsseldorf. Αλλά από την πρώτη φορά που βγήκες έξω, τι συνάντησες, τι διαφορετικό ήταν από εδώ? Πολλά σίγουρα, ναι, αλλά εντάξει. Την πρώτη φορά που βγήκα έξω μαζί με τον Κώστα του Παπαγεωργίου, μας είχαν ζητήσει από μια ομάδα της Β' Bundesliga στη Γερμανία. Ήταν η πρώτη φορά όταν ήμουν 21.
Και μου έκανε εντύπωση ότι στη β' κατηγορία, πραγματικά και εκεί τα πράγματα ήταν πολύ οργανωμένα. Έρχονταν κόσμος, μας έβλεπε 300-400 άτομα και μας φαινόταν κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, στο ελληνικό πρωτάθλημα που παίζαμε, μαζευόμασταν όλες οι ομάδες καλή ώρα όπως εδώ στο ΣΕΦ. Λίγο πιο εραστεχνικά. Ενώ εκεί είναι ένα γήπεδο, καθαρά η ομάδα σου, όπως είναι στο ποδόσφαιρο, παίζεις, έρχεται ο κόσμος σου, τελειώνει. Οπότε αυτό και μόνο σε κάνει να νιώθεις έτσι λίγο ξεχωριστός, ότι είναι οι φιλαθλοί σου, σε κοιτάνε, περιμένουν από σένα να κερδίσεις, νιώθεις ευχαρίστηση, έρχονται μετά. Εντάξει, τώρα ας πούμε να φτάσουμε τώρα στο Ντίσσελντορφ, πάντα μετά από κάθε παιχνίδι θα κάτσουμε μια ώρα, μπορεί να έχει 1000 άτομα, 1200 με τα παιδάκια, μια ώρα αυτόγραφα, φωτογραφίες. Είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό και σε κάνει και εσένα να νιώθεις σίγουρα ότι δίνεις χαρά στον κόσμο. Σε κάνει να νιώθεις πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Τώρα είσαι στην Ντίσσελντορφ. Χαρακτηρίζεται η Μπαρσελόνα του αθλήματος. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος σε τι επίπεδο είσαι και εσύ σαν ατομικά, για να σε επιλέξει μια τέτοια ομάδα. Και γενικότερα το τι υπάρχει και στη Γερμανία και το τι έχει το άθλημα που εδώ δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι. Εντάξει, χαρακτηρίζεται έτσι γιατί έχει πάρα πολλούς τίτλους Bundesliga και κύπελα, αλλά αυτό το τίτλο τον έχει πάρει από τα ευρωπαϊκά. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με όλα τα χρόνια, νομίζω πρέπει να έχει 8, 9, 10, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα έχει γίνει Champions League τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά σίγουρα έχει πάρα πολλά και τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. Οπότε αυτό είναι που της δίνει και αυτό τον τίτλο. Σίγουρα εγώ όταν με επέλεξαν από τη Ντίσσελντορφ ήταν, στην αρχή δεν το πίστευα κιόλας και το θεωρούσα τεράστια τιμή. Είναι η ομάδα που όλοι νομίζω κάποτε θα θέλανε να παίξουν. Γιατί είναι πραγματικά τόσο οργανωμένα όλοι. Άμα δει κάποιος πόσοι άνθρωποι δουλεύουν πίσω από το σύλλογο, δεν θα το πιστεύει. Δηλαδή, ακόμα και για το ποιος θα καθαρίσει το γήπεδο να είναι στην εντέλεια, το ποιος θα βγάλει την αφίσα, έχουν δημοσιογραφικό team, έχουν τα πάντα. Είναι όλα, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και φυσικά αυτό που της δίνει και ιδιαίτερη έγκλη είναι ότι τα τελευταία χρόνια είναι ο Τίμο Μπόλε και ο κορυφαίος αθλητής αυτή τη στιγμή. Σίγουρα που δίνει άλλο κύριο στην ομάδα, είναι όπως λέμε ο Μέση ας πούμε, στην Μπαρτσέλονα ή ο Ρονάλντο στη Ρεάλ, κάτι αντίστοιχο. Οπότε σίγουρα σε κάνει, είναι τρομερή τιμή να παίξεις δίπλα σε ένα τόσο κορυφαίο αθλητή, γιατί μαθαίνεις κιόλας και γνωρίζεις και κάποιον αθλητή πιο καλά. Δηλαδή έναν που τον έχεις σαν πρότυπο, καταφέρνεις να τον γνωρίζεις κιόλας από κοντά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πηγαίνω, έρχεσαι πολύ συχνά. Πόσο κουραστικό είναι αυτό? Εντάξει, μπορεί να είναι πάρα πολύ κουραστικό να είσαι κάθε 4-5 μέρες σε ένα αεροπλάνο, μπορεί και τρένο. Είναι πολύ κουραστικό, το έχω συνηθίσει, το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, το βλέπω τελείως διαφορετικά, το βλέπω ότι είναι η δουλειά μου, οπότε αυτό είναι που έχω αποφασίσει να κάνω. Το καλό είναι ότι αυτή η κούραση βγαίνει στο παιχνίδι έτσι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ ωραία η στιγμή του αγώνα και φυσικά όταν κερδίζεις. Οπότε μετά όταν επιστρέφεις πολύ ανανεωμένος. Θα το πω για άλλη μια φορά ότι μπορεί να μην σε γνωρίζει κόσμος. Είσαι όμως από τους αθλητές που σχεδόν κάθε χρόνο βρίσκεται στους υποψήφιους για κορυφαίο αθλητή της χρονιάς. Ναι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Και νομίζω το 2013 ήσουν τρίτος, αν δεν κάνω λάθος. Το 2013, το 2014. Ναι. Πώς νιώθεις που μπορεί να μην έχει στην Ελλάδα την αναγνώριση που του αξίζει το αθλήματος, σε παρακολουθεί κόσμος και πραγματικά βρίσκεσαι ψηλά στην εκτίμηση. Ναι. Σίγουρα αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω κιόλας με πιο πολλή δουλειά, να καταφέρω και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι σίγουρα πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρισκόμαστε σε μια χώρα που τα κύρια αθλήματα είναι το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο που κυριαρχούν. Σίγουρα αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και χαίρομαι και επίσης γιατί ίσως τα νέα παιδιά πλέον νομίζω ότι ασχολούνται και με άλλα αθλήματα εκτός ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δηλαδή εγώ βλέπω τώρα στην επιτραπέζα της Φέρηση ότι πάρα πολλά νέα παιδιά, μαθαίνω κιόλας ότι υπάρχουν πολλές εγγραφές στους συλλόγους, γίνεται και πολύ καλή δουλειά από την Ομοσπονδία με κάποια αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Έχω και συγγενείς που έχουν παιδιά και
βλέπω πώς τους αρέσει και παρακολουθούν και βιντεάκια και βλέπουν και live κάποια παιχνίδια μου και τους δίνει κίνητρο να πάνε να παίξουν. Οπότε σίγουρα αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά. Οι διαφορές Ευρώπης και Ασίας στο παικτικό κομμάτι αλλά γενικότερα στη φιλοσοφία. Εντάξει, τώρα οι Ασιάτες ξεκινάνε καταρχάς από 4 χρονών να παίζουν αμέτρητες ώρες. Έχουν τρομερό προπονητικό team, είναι όλοι οι προπονητές τους, γνωρίζουν τα πάντα για το άθλημα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί είναι ότι στην Κίνα, γιατί μιλάμε για Κίνα, γιατί οι Κορεάτες, οι Ιάπωνες, εντάξει, είναι δυνατοί, αλλά δεν έχουν και αυτή τεράστια διαφορά με τους Κινέζους. Στην Κίνα είναι το εθνικό τους άθλημα, άρα όταν πάνε το 90% των παιδιών θέλουν να ασχοληθούν με το πινκ-πονγκ, μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε εκατομμύρια, ας πούμε, τους καλύτερους, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι δουλεύουν πάρα πολύ σωστά, ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν. Ο κάθε αθλητής που βγαίνει κοινός είναι κλόνος, δηλαδή με κάθε 5 χρόνια βγαίνει ένας κλόνος του προηγούμενου. Είναι ακριβώς ίδιο στυλ, ίδια χτυπήματα, όλοι πολύ γρήγοροι, πολύ δυνατοί. Είναι 2 ταχύτητες πάνω όλοι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οπότε κάτι που πλέον το πινκ-πονγκ έχει γίνει και άθλημα ταχύτητας και έκρηξης. Κάτι που τους δίνει σίγουρα μεγάλο πλεονέκτημα. Αλλά εντάξει, το κυριότερο από όλα είναι ότι όταν έχεις τη δυνατότητα, γιατί από ό,τι έχω μάθει, τους βάζουν από μικρούς 5-6 χρονών σαν στρατιώτες. Μένουν μέσα, παίζουν μέσα, παίζουν 6-7 ώρες τη μέρα. Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι άμα από 5 χρονών έπαιζα 7 ώρες τη μέρα, θα μπορεί να έφτανα με κατάλληλους προπονητές πολύ πιο ψηλά. Οπότε δεν θεωρείς ότι είναι τόσο το DNA όσο η δουλειά που γίνεται εκεί. Η δουλειά πιστεύω είναι που γίνεται, ναι, εντάξει, και μπορεί και το DNA να είναι, γιατί. Δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω. Γιατί διαλέγεις, μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε πάρα πολλούς. Αλλά η δουλειά που γίνεται είναι σίγουρα. Δεν ξέρω αν. Ίσως ο πληθυσμός, αυτό που είπες. Ο πληθυσμός, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί ένας Ευρωπαίος να τα απεξέλθει σε τέτοια δουλειά. Δηλαδή, άρα εκεί πάμε λίγο και στο DNA. Ότι οι Κινέζοι έχουν και μια σωματοδομή, είναι γυμνασμένοι πολύ καλά, δηλαδή που αντέχουν. Δηλαδή, έτσι έχουν μεγαλώσει. Σαν στρατιώτες, έτσι μεγαλώνουν. Εδώ τώρα, άμα στην Ελλάδα μπορεί να έρθει ένας Κινέζος ή 5 Κινέζοι προπονητές και να πιάσουν τα παιδάκια από 5 χρόνια και να πούνε: ωραία, πάμε, κλεινόμαστε 7 ώρες τη μέρα προπόνηση. Και μπορεί να μην αντέξει. Όχι, μπορεί, το πιο πιθανό να μην αντέξουν. Ίσως να μην το αντέξουν και οι γονείς, βέβαια, αυτό, έτσι. Αυτό λέω. Άρα εκεί πάμε και λίγο στο DNA. Είναι ότι τους αρέσει, δηλαδή αυτό είναι. Γίνεται. Και πλέον, επειδή έχουν όλα τα Ολυμπιακά μετάλλια και παγκόσμια, και τα μικρά παιδιά στην Κίνα βλέπουν ότι θέλουν να γίνουν. Δηλαδή οι αθλητές στον δρόμο στην Κίνα δεν μπορούν να περπατήσουν. Είναι σαν τον Ρονάλντο ή τον Μέση. Το σταματάνε όλοι. Είναι τα πρότυπά τους. Τώρα μου δίνεις πάσα. Στη Γερμανία ισχύει το ίδιο. Στη Γερμανία δεν ισχύει το ίδιο, όχι. Αυτό το πράγμα όχι. Αλλά έχει τύχει να είμαι, ας πούμε, έξω με τον Μπολ, να είμαστε έτσι μια βόλτα στον Ντίσεντορφ για καφέ. Και έχει τύχει να έρθουν εκεί που καθόμαστε, να τους ζητήσουν αυτόγραφο. Εντάξει, να γνωρίζουν τον Μπολ. Ας πούμε, ο Μπολ είναι γνωστός γενικά στη Γερμανία. Επειδή σε ρώτησα στην αρχή για την οδοντιατρική και θα παραμείνω σε επαγγελματικό. Όχι, όχι. Θα σου πω αν είναι. Θα σε έχω στο μυαλό μου. Η προπονητική. Προς το παρόν δεν την έχω στα σχέδιά μου την προπονητική. Μετά εννοώ, όχι τώρα που είσαι ενεργεία παίκτης. Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω όχι. Νομίζω πως. Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τώρα εσύ πρώτη φορά μου δίνεις αυτή την πάσα. Να το σκεφτώ και να σου πω άλλη φορά. Okay, λοιπόν. Okay, νομίζω πάντως ότι δεν είναι έτσι κάτι που το έχω στα άμεσα σχέδια. Όχι στα άμεσα, στα πιο μετά σχέδιά μου. Από όλα όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα, μπορεί να μην είναι απαραίτητα μετάλλιο. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει χαραγμένο στη μέχρι τώρα πορεία σου. Εντάξει. Σίγουρα αυτό που μου έχει μείνει χαραγμένο είναι το ομαδικό στο ευρωπαϊκό, γιατί είχαμε φτάσει αρκετές φορές κοντά για ένα μετάλλιο σαν ομάδα και δεν το είχαμε καταφέρει και ήταν κάτι που το θέλαμε όλοι και εμείς και οι αθλητές και η Ομοσπονδία και ο κύριος Κολυμπάδης, ξέραμε πόσο πολύ το ήθελε και ήταν σίγουρα κάτι το οποίο πραγματικά έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλάει. Οπότε αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα το θυμάμαι πάρα πολύ και το αμέσως επόμενο είναι όταν με την Μπορούσια
όταν πήραμε το πρωτάθλημα πέρυσι, την Bundesliga. Εντάξει, αυτό που έζησα έτσι γενικά με τόσο κόσμο, με τόση χαρά, με τις απονομές, με σαμπάνιες να ανοίγουν και τέτοια, ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για μένα και ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά και δύο μέρες, ας πούμε, σαν να το γλεντάγαμε, το χαιρόμασταν, ας πούμε, συνέχεια. Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και μας περίμεναν 200 άτομα, φιλάθλοι, να μας αγκαλιάσουν. Εντάξει, κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ζεις εύκολα και νομίζω δεν ξέρω αν θα τα ξαναζήσω. Οπότε σίγουρα αυτά θα είναι που θα μου μείνουν. Πέρα από το συγκεκριμένο άθλημα, υπάρχει κάποιο άλλο που σε τραβάει, που παρακολουθείς ως φίλαθλος? Μ' αρέσει το μπάσκετ πάρα πολύ. Ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο μου αρέσει, αλλά δεν βλέπω πλέον ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω ελληνικό πρωτάθλημα πλέον, γιατί εντάξει, τώρα για τους γνωστούς λόγους. Αλλά το ξέρω το ποδόσφαιρο το παρακολουθώ και Champions League ειδικά. Μου αρέσει να βλέπω τένις. Αλλά γενικά το μπάσκετ είναι κάτι το οποίο πραγματικά το ευχαριστιέμαι, έχει πολλές εναλλαγές. Μ' αρέσει ένα άθλημα που έχει εναλλαγές, όπως είναι και το δικό μας άθλημα. Μ' αρέσει αυτό να έχει, υπάρχει ανατροπή έτσι πολύ πιο συνέχεια σε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Οπότε νομίζω αυτά είναι που παρακολουθώ πολύ. Σου λείπουν πράγματα από την προσωπική σου ζωή που να λες ότι όταν θα τελειώσω θα κάνω διάφορα πράγματα άλλα? Όχι, δεν μου λείπουν. Νομίζω ότι όλα με μέτρο θα καταφέρεις. Όλα με μέτρο, ναι, όταν έχεις χρόνο και να δεις τους φίλους σου. Εντάξει, το μόνο που ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο μέσα σε μια τέτοια κατάσταση είναι να έχεις μια φυσιολογική σχέση, να κρατήσεις μια σχέση. Ναι. Γιατί όταν λείπεις το μισό χρόνο δεν είναι τόσο εύκολο. Μόνο αυτό, ουσιαστικά το μόνο πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα, όταν είσαι εδώ, μπορείς να βρεις χρόνο. Δεν νομίζω. Δεν νιώθω ότι μου έχει λείψει κάτι. Σα-ίσα νιώθω ευγνώμων που κάνω αυτό που μου αρέσει και έχω κάνει το χόμπι με επάγγελμα ουσιαστικά. Από ότι η οικογένεια είναι σχέδιο στα μελλοντικά. Ναι, αυτό. Δηλαδή την οικογένεια την έχω σαν σχέδιο όταν θα λείπω τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή δεν μου αρέσει τώρα να έχω οικογένεια, παιδιά και να μην τα βλέπω ουσιαστικά. Προτιμώ να μπορεί να παίζω στο εξωτερικό, αλλά να λείπω πολύ πιο ελάχιστα. Ναι, ναι. Και να είμαι εδώ για να το ευχαριστιέμαι. Επειδή μιλάμε και για οικογένεια, όταν πρωτοξεκίνησες, είπες να παίξω πινκ-πονγκ. Πώς ακούστηκε, επειδή δεν είναι γνωστό, έτσι? Ναι. Εντάξει, να φανταστείς στο σχολείο, ας πούμε, τα περισσότερα παιδιά γελάγανε, τους φαινόταν λίγο αστείο. Αλλά εντάξει, εμένα από τη στιγμή που άρεσε σε μένα, που ένιωθα ότι αυτό είναι που με καλύπτει και με ικανοποιεί, είχα δοκιμάσει πιο πριν και κάτι. Είχα δοκιμάσει και καράτε και ήθελα ποδόσφαιρο, να σου πω την αλήθεια, αλλά ο πατέρας μου δεν πολύ ήθελε, ήταν λίγο κατά. Νομίζω ότι αν δεν μου έκανε κλικ και η επιτραπέζα της σφαίρισης, θα πήγαινα προς το ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που είδα ότι μ' άρεσε και κάτι, ένιωσα ότι αυτό είναι που μου αρέσει και με ευχαριστεί, γιατί έφτασα σε σημείο να έχω κάνει το τραπέζι στο σπίτι της κουζίνας και να παίζω, γιατί είχαμε ξεκινήσει με την αδερφή μου τότε, και να παίζουμε συνέχεια με τις ώρες. Οπότε από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω. Προπονείσαι τώρα, σωστά? Ναι. Σωστά. Πόσες ώρες προπόνηση κάνεις την ημέρα, πόσες φορές την εβδομάδα και τι διάστημα ξεκούρασης έχεις, τέλος πάντων, με τα ταξίδια? Άμα βάλουμε ότι είμαι εδώ πέρα μια εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, η προπόνηση είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή δύο φορές. Δηλαδή η πρωινή είναι 10.30, τελειώνει 12.30, απογευματινή 5, τελειώνει 8. Την Τρίτη, Πέμπτη έχουμε μια φορά μόνο το απόγευμα, 5 με 8. Και σίγουρα θα κάνουμε και μια προπόνηση. Αυτό εξαρτάται πώς θα είναι, από θέμα κούρασης. Πιο παλιά έκανα στάνταρ και μια προπόνηση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα μπορεί το Σαββατοκύριακο να θέλω να ξεκουραστώ, λίγο να χαλαρώσω, ώστε να ξαναξεκινήσω πάλι από τη Δευτέρα. Οπότε οι ώρες κυμαίνονται κάπως 5, 10, 15, γύρω στις 20-22 ώρες, ας πούμε, τη βδομάδα. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις ένα τέτοιο πρόγραμμα. Όταν έχεις παιχνίδι κάθε εβδομάδα, δεν μπορείς να ακολουθήσεις και το συγκεκριμένο πλάνο. Γιατί πριν το παιχνίδι πρέπει να κάνεις λίγο πιο λίγη προπόνηση, να είσαι λίγο πιο ξεκούραστος. Οπότε αυτές οι ώρες είναι όταν είσαι εδώ, σε στάδιο προετοιμασίας, ας πούμε. Έχεις υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό που να σε έχει αφήσει εκτός για καιρό? Δεν έχω υποστεί σοβαρό. Μόνο όταν ήμουν πολύ μικρό. Μακριά από σένα, εννοείται, έτσι, ναι, απλά. Ναι. Μόνο όταν ήμουν πολύ μικρό, στο χέρι είχα ένα πρόβλημα και είχα κάτσει έτσι 2-3 μήνες σε ηλικία 19-20 ετών. Αλλά μετά το πρόσεξα, γιατί ήταν λίγο πρόβλημα. Θα μπορούσε να μου είχε αφήσει κουσούρι.
Αλλά γενικά όχι. 10-15 μέρες το πολύ, καμιά θλασούλα, κανένα τέτοιο. Απλά έχει τύχει να πάθω τραυματισμό κατά τη διάρκεια τουρνουά. Και έτσι έχω χάσει, ας πούμε, κάποια παιχνίδια. Αυτό είναι, ας πούμε, το μόνο κακό, ας πούμε, που έχει τύχει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αναχώρηση από Ελλάδα. Γενικά ή για πότε? Για τώρα, για το άμεσο μέλλον. Αύριο το πρωί αναχωρώ για Ντίσσελντορφ, γιατί παίζουμε την Κυριακή το τελικό της Bundesliga και είναι και το τελευταίο μου παιχνίδι με την ομάδα. Γυρίζω τη Δευτέρα το βράδυ και Τρίτη βράδυ πάω στο Ζάγκρεπ για να συμμετάσχω με την εθνική ομάδα, με το προπονητή μου, σε ένα τουρνουά. 4-5 μέρες και μετά η επόμενη αγώνες είναι το Ρίο, η Ολυμπιακή. Έχεις συζητήσει με κάποια άλλη ομάδα, έχεις κάποια πρόταση, κάτι? Ήδη κλείσει. Θα παίζω στην Πολωνία, στο πολωνικό πρωτάθλημα του χρόνου, στην Πογκόρια. Είναι ένα πολύ ανερχόμενο πρωτάθλημα, είναι η πρώτη φορά που παίζω. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια όμως και ήθελα και εγώ έτσι κάτι διαφορετικό, γιατί ήμουν πολλά χρόνια στη Γαλλία, το γνωρίζω, αλλά επειδή ξέρω ότι και στην Πολωνία έχει πάρα πολλούς Ασιάτες, ίσως μου κάνει και λίγο καλό, γιατί γενικά απέναντι σε Ασιάτες δεν παίζω πάρα πολύ συχνά και έχω λίγο έτσι πρόβλημα. Είναι μια ομάδα που παίζει Champions League, είναι πολύ σοβαρή, ξέρω τα παιδιά που παίζουν εκεί. Είναι και στη Βαρσοβία, που σημαίνει ότι είναι κοντά, έχει απευθείας πτήση, κάτι που το κοιτάω πλέον, να μην ταλαιπωρούμε με το ταξίδι. Οπότε αποφάσισα να πάω εκεί πέρα για ένα χρόνο και βλέπουμε. Και πριν τελειώσουμε λίγο, οι συνθήκες στο Ρίο είναι οι κλιματολογικές, όχι και οι πλέον εύκολες. Εντάξει, αυτά όλα είναι θέμα προσαρμογής, γι' αυτό θα πάμε 6-7 μέρες νωρίτερα να προσαρμοστούμε. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο και γενικά μέσα στο Ολυμπιακό χωριό, νομίζω ότι οι συνθήκες θα είναι καλές, με κατάλληλες θερμοκρασίες και όλα τα σχετικά, αυτά τα προσέχουν πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι γενικά οι συνθήκες είναι λίγο κοντά σε εμάς. Τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου πριν φύγουμε, νομίζω ότι εδώ έχει 40 βαθμούς, οπότε δεν θα πας και κάπου που να πεις ότι έχει παραπάνω, θα είσαι συνηθισμένος. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στις προηγούμενες διοργανώσεις που είχες συμμετάσχει σαν διοργάνωση όμως, έτσι, και στο Λονδίνο και στο Πεκίνο και στην Αθήνα, ποια είδες ότι ήταν η καλύτερη? Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα ήταν το Λονδίνο. Πραγματικά ήταν πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και μετακινήσεις πολύ σωστές και το γήπεδο πάρα πολύ καλό, ίσως ιδανικό γήπεδο για την τραπέζα της σφαίριση. Εντάξει, και εδώ πρέπει να ήταν καλά. Εδώ απλά δεν έκατσα πολύ, γιατί ήταν και δίπλα στο σπίτι μου στο Γαλάτσι. Έκατσα μόνο 2 μέρες στο χωριό, δεν έκατσα παραπάνω. Οπότε δεν το ζήσα τόσο πολύ. Αλλά πραγματικά στο Λονδίνο ήταν κάτι πολύ καλό. Ο κόσμος στην Αθήνα ήρθε στο γήπεδο να παρακολουθήσει? Είχε έρθει, ναι, ήταν νομίζω αρκετά καλή παρουσία. Και άσχετα από εμάς, μετά που είχαμε αποκλειστεί με τον Καλίνικο. Θυμάμαι στον τελικό που είχα πάει να δω, στους ημιτελικούς, είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάτι το οποίο μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Νομίζω ότι μετά από την Αθήνα έτσι άρχισε λίγο ο κόσμος να το μαθαίνει λίγο καλύτερα, να το παρακολουθεί και να υπάρχουν αρκετά παιδάκια που να θέλουν να ασχοληθούν. Οπότε μπορεί να γίνει κάποια κακά με τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα στα οικονομικά, αλλά βγήκε κάτι καλό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου, για όλα όσα μας είπες, γιατί ήταν πάρα πολλά και μάθαμε πράγματα για το άθλημα. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία φυσικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και από εκεί και πέρα και στην προσωπική σου ζωή και οτιδήποτε τέλος πάντων επιθυμείς θα κάνεις από εδώ και πέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.